Congratulations. Μια παρατήρηση που να κάνω. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο παρατηρούμε μια αγωνιστική απειθαρχία, αν λάβουμε υπόψη μας την κόκκινη κάρτα του πρώτου παιχνιδιού, την κόκκινη κάρτα του σημερινού παιχνιδιού και τις κίτρινες κάρτες των Τζαβέλα και Όλσεν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ο ίδιος το αντιμετωπίζει, μπορεί να το αντιμετωπίσει. Όχι, δεν συμφωνώ ότι είναι πρόβλημα. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν στον αγώνα. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω σήμερα με την κόκκινη κάρτα ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν έχω δει καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες μου είχαν φυσιολογική αντίδραση παιχτών που θέλουν να κερδίσουν πολύ τον αγώνα και ενδεχομένως να βγει και μια νευρικότητα παραπάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και τα παιδιά που γνωρίστηκαν σήμερα το γεγονός ότι μία δεκάδα που ο ίδιος είπε δεν θα την ξαναδούμε. Άντεξε το βάρος μιας αναμέτρησης πολύ ιδιαίτερης και παιδιά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ παρά από τους άνθρωπους προλογές και τους αντιμήτες είναι αυτοί που συνεργάστηκαν για να βγει ένα τόσο χρήσιμο γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος καταρχήν που μέσα από, από τη δουλειά, την τακτική μας δουλειά, δύο ποδοσφαιριστές των άκρων επιθετικοί σε εκείνη τη φάση του παιχνιδιού, τη στιγμή του γκολ. Δύο ακραίοι λοιπόν ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν και πέτυχαν τον γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς. Μου δείξανε σημαντικά πράγματα οι παίκτες, τα οποία λογίζονται φυσικά στα υπέρ τους και για το μέλλον. Τι κερδίζει άλλο η ομάδα του πέρα την πρόκληση, τον χρόνο τώρα πώς τον αξιοποιείς, τι σκέφτεται για τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα μάτς του play-off? Ξέρετε κι εσείς ότι περιμένουμε κάποιους καινούργιους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά αυτό το διάστημα, αυτές τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι το επόμενο παιχνίδι, γιατί πρέπει να διορθώσουμε αρκετά πράγματα, κυρίως στη φάση που έχουμε εμείς την μπάλα. Είδα σήμερα κάποια πράγματα, μια νευρικότητα που δεν μου άρεσε. Θέλω ακόμα και όταν είμαστε υποπίεση να παίζουμε το ποδόσφαιρο που προσπαθούμε να παίξουμε στις προπονήσεις. Φυσικά για να μην μιλάω μόνο για άσχημα πράγματα, είδα πάλι πάρα πολύ καλή νοοτροπία, πολύ μεγάλη πειθαρχία στις εντολές μου και είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε και να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε άλλα. Τι τον έκανε πιο πολύ χαρούμενο και τι τον δυσαρέσει περισσότερο από προκλήθηκε? Γι' αυτό που με δυσαρέσει είναι αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι θέλω να παίζουμε με περισσότερη προσωπικότητα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν είμαστε κάτω από πίεση. Also, I don't like to play every game with 10 players. Και επίσης δεν θέλω να παίζω κάθε παιχνίδι με 10 παίκτες. And the good thing is the most important thing that we are pass. We pass the next round and that's was most important in this moment. Eh? Και το πιο ευχάριστο πράγμα είναι ότι περάσαμε την επόμενη φάση. Αυτό που ήταν το πιο σημαντικό. Of the question, the players. Επίσης θέλω να πω για τους ποδοσφαιριστές μου ότι παρότι δεν ήταν εύκολη όπως εξελίχθηκε η πρόκριση, νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα για να το αξίζουμε. Κάτι ακόμα, επειδή ένα στοιχεία του μάτς σήμερα ήταν τα χαμένα γκολ του ΠΑΟΚ. Πάλι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Υπάρχει ο Θανασιάδης τραυματίας. Υπάρχει ο Λούκας που έφυγε, δεν ξέρω αν θέλει σήμερα να κάνει ένα σχόλιο που δεν έκανε χθες. Υπάρχουν χαμένα γκολ που τον προβληματίζει και εν ώψη το play-off και αν είναι ουσιαστικά ο τομέας που θέλει ίσως την πιο άμεση ενίσχυση. Η πραγματικότητα είναι ότι το σημαντικό είναι να φτάνεις σε ευκαιρίες παίζοντας σωστά. Και εμείς αυτό το κάνουμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν ποδοσφαιριστή, το Μάξ, στην προκειμένη περίπτωση που είχασε δύο ευκαιρίες, γιατί αυτά μπορεί να συμβούν από κακοτυχία. Είναι ο ίδιος που σκόραρε δύο παιχνίδια πριν ένα σημαντικό γκολ. Γενικότερα νομίζω ότι η δουλειά του προπονητή είναι πώς θα κάνει την ομάδα του να φτάνει σε αυτές τις ευκαιρίες. Μετά μετράει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, η στιγμή. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι προπονητές στην Ευρώπη που κάνουν υπολογισμούς πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, γνωρίζοντας τους ποδοσφαιριστές, τους επιθετικούς που έχουν και το μέσο όρο των γκολ που βάζουν και προϋπολογίζοντας, αν θέλετε, αυτά τα γκολ που μπορεί να πάρουν από αυτούς, προϋπολογίζουν και τη θέση που μπορεί να κατακτήσουν στο πρωτάθλημα. Φυσικά και είναι στόχος μας να μπούμε στους ομίλους. Εκεί θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Όμως για να είμαστε εκεί, θα πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Για να παίξεις στους ομίλους, για να αντέξει μια ομάδα παιχνίδια ανά τρεις μέρες, θα πρέπει να έχει 14-15 εισάξεις ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου για να τα καταφέρει. Αλλιώς ίσως είναι καλύτερο να μην έχει παιχνίδι κάθε τρεις μέρες. Πόσους χρειάζεται να φτάσεις στους 15 να αποκτήσεις?
Έχω φυσικά την άποψή μου, θα την πω όμως στον αθλητικό μας διευθυντή, ο οποίος δουλεύει σκληρά, δουλεύει καλά. Περιμένω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους καινούριους ποδοσφαιριστές και τον αριθμό θα τον αφήσω για τις συζητήσεις μεταξύ μας. Κάτι τελευταίο, για την κλήρωση αύριο. Αν υπάρχει, εντάξει, δεν ξέρω το κριτήριο, αλλά αν θα μπορούσε έτσι να επηρεάσει την κλήρωση του Μπαλάκη, ας πούμε. Θα προτιμούσα από κάποια ιδιαίτερη σχολή αυτή την περίοδο, ίσως κάποια πιο ανέτοιμη ομάδα, κάποια ομάδα θα ήθελα να αποφύγει. If I can choose, I will choose the team we can pass, of course. Αν μπορούσα να διαλέξω, θα διάλεγα μια ομάδα που θα μπορούσαμε να την περάσουμε.